κότσουπε για κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, νεανικό στυλ, με ταλέντο όμως δε, και ουσιαστικά είναι η εθνική ομάδα που ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής ομάδας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μπορέσει να δέσει και στη συνέχεια? Ναι, ισχύει. Η ομάδα είναι καινούρια, τα άτομα είναι καινούρια. Το καλό είναι ότι απαρτίζεται πλέον και από μικρές ηλικίες, από παιδικά παιδιά. Ήταν κάτι που το χρειαζόταν η ομάδα του Ολυμπιακού. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτές. Κάποιες από αυτές είναι και στην εθνική ομάδα γενικό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύλλογο. Ήταν κάτι που το χρειαζόταν η ομάδα και εμείς φυσικά, να έχουμε νέα παιδιά δίπλα μας, να τα βοηθήσουμε από τη μεριά μας και να μας βοηθήσουν και αυτόν τον ταλέντο τους. Και τώρα να στείλεις ένα μήνυμα στον Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό, που είχε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια την τελευταία χρόνια. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα δίπλα μας. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στην ομάδα δίνουν δυναμικό παρόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Φέτος εμείς θα ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο υψηλότερο επίπεδο, στα κοινωνικά της Ευρωλίγκας. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένες γι' αυτό. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας για να μας δείξει και τον δικό του ενθουσιασμό και να δώσει θετικό παρόν σε κάθε μάτς. Αυτά. Τον ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας κάθε φορά. Τον περιμένουμε και φέτος για μεγάλα πράγματα. Μιλήσεις για την Ευρωλίγκα. Είναι η πρώτη χρονιά της ομάδας στην Ευρωλίγκα. Αυτό σας αυξάνει και το άγχος, την πίεση, ας πούμε, ή είναι απλά μια νέα πρόκληση? Άγχος υπάρχει πάντα, ανεξάρτητα με το επίπεδο που συμμετέχουμε. Προσωπικά θα έλεγα πιο πολύ ενθουσιασμό μας προξενεί όλο αυτό, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού και ανυπομονούμε πολύ για το πρώτο μάτς μέσα στην Λιφάδα.